Θα τα πούμε μετά, εμείς, Σκορπιέ. Μπορείς να γυρίσεις, θα βοηθήσεις. Ναι, δες, θα τσιγουνάς, Σκορπιέ. Σαν κουνούπι είναι. Σαν κουνούπι. Ναι. Φαίνεται και πολύ. Πλατασίγουμα είναι σαν 100 κουνούπι. Τι γελάει, ρε. Τι γελάει, ρε. Πονάει, ρε. Σαν μάγκο. Θα βλέπεις παλιάρα να κάνεις. Αϊ, αϊ, αϊ. Και φίλε, είναι εκείνο την ώρα που ξάπλωνες και ερπατούσε πάνω σου. Το ξέρεις. Ήταν αρκετή ώρα μες την μπλούζα σου. Όχι, ήταν στην κοιλιά μου, ρε. Περπάταγε στην κοιλιά. Το νιώθω περπάταγε στα πόδια μου στην αρχή, εδώ κάπου. Κάνω μία έτσι. Μετά δεν είμαι σίγουρο ότι περπατάει. Μετά νιώθω κάτι στην κοιλιά μου. Είναι εγώ τώρα νιώθω να περπατάει όταν κοιμάμαι μια μέρα εδώ. Τι λες? Είναι στα πόδια εδώ να με φέρνουν έτσι κάτι ποδαράκι. Έχουμε κοιμηθεί κάτω, έχουμε κυλιστεί. Με πάνω στο κρεβάτι με φόρμα. Τι για σαν εξάλλη τώρα. Ναι, το φούρνο και από πάνω. Πώς έκανες όταν σε τσίμπησε. Αϊ, αϊ, αϊ. Εν μεταξύ, όλο φωνάζει τα πάντα και όσο φορά το τσίμπησε δεν το καταλάβατε εσείς. Πού να το καταλάβατε. Ναι, έχω καταλάβει. Φωνάζει παντού. Στο πικερακάνι φωνάζει. Όπως το κύριο Λάτι. Διάφορα πιάσει φωνάζει. Όπως το κύριο Λάτι. Φωνάζει. Εντάξει, τι μήγε τέτοια. Ναι. Φωνάζει. Τίποτα. Παιδιά, σας πω κάτι. Αν είναι η τύχη μας να μας τσιμπήσουν, θα μας τσιμπήσουν. Τι ακάμε. Μα μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε, μετά από 3 μήνες. Έχουμε περπατήσει παντού ξυπόλυτη, έχουμε κοιμηθεί στην παραλία. Μέσα από τη φόρμα εκεί πέρα βρήκε. Τσάγια πρέπει να δεις που ήταν. Ο κύριος νομίζω ότι σε τσιμπάει όταν νιώσει... Φόβος. Κίνδυνο. Μπορεί όπως σηκώθηκα να είσαι εξής ότι κάτι γίνεται και... Με έχει τσιμπήσει άλλη μια φορά, αλλά δεν πόνισε τόσο στην Ελλάδα. Σκορπιό, ήταν μεγάλος τώρα αυτός. Ήταν μπέζι αυτός, ήταν μαύρος. Όχι, μικρό ήταν τόσο. Τώρα που ήταν μικρό.